Τελικά ήταν επιτυχία ή αποτυχία. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν να πιστέψουν την αντιπολίτευση ή την κυβέρνηση. Τα γεγονότα. Το γεγονότα είναι ότι η συμφωνία αυτή βεβαίως είναι προϊόν πολλαπλών συμβασμών ανάμεσα στη Γερμανία, το Delta Intaf, εμάς κλπ. Το ερώτημα είναι, αυτή η συμφωνία έχει στοιχεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Η απάντηση δική μου είναι ότι η συμφωνία αυτή έχει πολλά ισχυρά σημεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να επιταχύνουμε τη μείωση της ανεργίας, για να φέρουμε πιο κοντά την, και να κάνουμε πιο ασφαλή την έξοδο από τα μνημόνια και από την Επιτροπία. Μετατίθεται η συζήτηση από τη δημοσιονομική προσαρμογή στην ανάπτυξη και υπάρχουν και υποσχέσεις για υποστήριξη αυτής της πορείας, υποσχέσεις βέβαια τις οποίες θα δούμε στην πράξη. Δικαιώνονται οι στόχοι της κυβέρνησης με αυτή την απόφαση που έχουν να κάνουν αυτοί οι στόχοι με το χρέος, με την ποσοτική χαλάρωση, με την έξοδο στις αγορές? Η απόφαση απέχει από αυτό που θα θέλαμε. Εμείς θα θέλαμε ακόμα πιο καθαρά μέτρα για το χρέος, ούτως ώστε να ικανοποιούνται και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επενδυτές και οι αγορές κλπ. Όμως πρέπει να πω ότι η απόφαση αυτή απέχει και από αυτό που θα ήθελε ο κύριος Σόιμπλε. Απέχει και από αυτό που θα ήθελε το Delta Intaf. Είναι προϊόν, όπως είπα, πολυεπίπεδων συμβασμών. Αυτό που προκύπτει όμως υπηρετεί τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να βγούμε από το πρόγραμμα έγκαιρα και ολοκληρωμένα. Ο στόχος μας είναι η επιτάχυνση της μείωσης της ανεργίας και βέβαια να πάμε σε... να αξιοποιήσουμε αυτό το κλίμα τους, ώστε να πάμε όχι απλώς σε ανάπτυξη που λέμε, αλλά και να πάμε σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης με βιωσιμότητα, διατηρησιμότητα και δικαιοσύνη. Και αυτά λοιπόν ως στοιχεία υπάρχουν. Και βέβαια την ανάπτυξη είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, όμως με Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή χωρίς Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ο κύριος Δράης, είχαμε το ρεπορτάζ, το παρακολουθήσατε κι εσείς, επιμένει σε χαμηλότερα πλεονάσματα. Και παρακολουθήσαμε και τις δηλώσεις του κύριου Ρέγκλινγκ. Ο κύριος Σόιμπλε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο κάποιων δηλώσεων σε σχέση με τις αιμονές του για το χρέος. Όλα αυτά βοηθούν τη χώρα μας? Είπα τα θετικά της συμφωνίας. Είπα και ορισμένα αρνητικά, ότι δηλαδή υπάρχουν γκρίζα σημεία τα οποία πρέπει να προσαρμοστούν στο μέλλον. Το άλλο πρέπει να πούμε είναι ότι η συμφωνία αυτή είναι εντός του ευρύτερου πλαισίου, το οποίο παραμένει προβληματικό. Το πλαίσιο της Ευρώπης είναι παραμένει προβληματικό. Το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ των δανειστών, οι διαφωνίες που έχουν μεταξύ τους δανειστές και που μας έχουν ταλαιπωρήσει ως τώρα και σήμερα ελπίζω να αναγνωρίζουν όλοι και να, διότι αποκαλύπτεται καθαρά, ότι η αιτία των καθυστερήσεων δεν ήταν η ελληνική κυβέρνηση, οι αιτίες των καθυστερήσεων ήταν άλλες. Αυτό λοιπόν το προβληματικό ευρύτερο περιβάλλον παραμένει. Γι' αυτό και μιλάω για αξιοποίηση της συμφωνίας. Δηλαδή η συμφωνία, τα θετικά της δεν θα έρθουν αυτόματα, αλλά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να δημιουργήσουμε μια ισχυρή εσωτερική δυναμική, ακόμη πιο ισχυρή. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση. Όχι να συμφωνήσει μαζί μας, κρατώντας τις δικές της θέσεις όμως, να φύγουμε όλοι ένα βήμα μπροστά. Ούτως ώστε να αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον ενδεχομένως παλιδρομήσεις ή επάνωδο απόψεων οι οποίες ενδεχομένως θα μας ήθελαν αιωνίως τα μνημόνια. Υπάρχει κλίμα συνένεσης όμως, κύριε Αντιπρόεδρε. Βλέπουμε τα τελευταία γεγονότα με σφοδρή αντιπαράθεση και σύγκρουση για θέματα διαφάνειας, εξεταστικές στη Βουλή. Δημιουργείται, υπάρχει ένα κλίμα όπου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που λέτε, η αντιπολίτευση να κινηθεί σε αυτή τη λογική? Οι περίοδοι κρίσεων και μάλιστα μεγάλων κρίσεων δημιουργούν εντάσεις αναπόφευκτες και αντιπαραθέσεις. Και επομένως δεν πρέπει να τις φοβόμαστε τις αντιπαραθέσεις. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε όμως είναι αυτές να είναι επί των προγραμμάτων. Δηλαδή, ας υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες για το πώς θα πετύχουμε την ανάπτυξη, για το πώς θα πετύχουμε τη μείωση της ανεργίας, για το πώς θα πετύχουμε την έξοδο στις αγορές και τη μείωση του χρέους κλπ. Εκεί είναι νόμιμο. Το πρόβλημα λοιπόν, το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι η κρίση που δημιουργεί αυτή την ένταση, την πόλωση της αντιπαραθέσεις, δημιουργεί και την ανάγκη συνεργασιών ευρύτερων. Και εγώ θέλω να αντισταθώ στο μηδενισμό που γίνεται, διότι δεν είναι τα πράγματα άσπρο-μαύρο. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν περιοχές όπου παρατηρούμε ένα κλίμα, όχι συνένεση κατά ανάγκη, αλλά ένα κλίμα καλύτερο κλπ. Παραδείγματος χάρη, σε τομείς εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα καλύτερης κατανόησης των θέσεων, προσπάθεια συνεννόησης και στο κυπριακό θέμα και στο θέμα των Σκοπίων και στο θέμα της Τουρκίας, χωρίς να έχουν εξαλειφθεί τα προβλήματα και χωρίς να λείπουν οι ακραίες φωνές. Τώρα με το αναπτυξιακό που λέμε, ήδη ο Πρωθυπουργός
γνωρίζω, διότι το έχουμε συζητήσει, σε επαφές που έκανε, είπε ότι εμείς προτιθέμεθα, ας πούμε, το θέμα της ανάπτυξης και ειδικά το θέμα της αναπτυξικής τράπεζας, παραδείγματος χάρη, επειδή είναι στόχος μακράς πνοής, επειδή είχαμε και στο παρελθόν φαινόμενα, σκανδάλων, παθογένειες κλπ. Αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν με μια λογική συνεργασίας ευρύτερης. Η κυβέρνηση θα έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση θα έχει τον πρώτο λόγο. Θα μας πείτε περισσότερα για αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα και τι σημαίνει και πότε θα είναι έτοιμη και αν λειτουργεί ανταγωνιστικά με το τραπεζικό σύστημα. Πριν φτάσουμε όμως βεβαίως, αυτό... απλώς για να κλείσω το προηγούμενο. Λοιπόν, η θέση είναι εξής. Θα έχουμε αντιπαραθέσεις, αλλά μπορούμε να έχουμε και κοινούς τόπους και παιδεία στα οποία μπορούμε να ζητήσουμε είτε συνεργασίες. Ωραία. Είτε... Για να πάμε σε αυτή την ανάπτυξη, English. Πρέπει να υπάρχει μία σταθερότητα, να φύγει η αβεβαιότητα. Αυτή η απόφαση μας οδηγεί στην ποσοτική χαλάρωση, μας οδηγεί στην έξοδο στις αγορές. Γιατί είναι ένα στοίχημα η έξοδο στις αγορές, ένα μήνυμα και στους επενδυτές για να έρθουν. Πριν φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να δώσουμε και ένα σήμα στους έξω. Η έξοδο στις αγορές είναι μέσο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να βγούμε στις αγορές. Τι θα πει αυτό? Πρέπει να βρούμε άλλο και άλλον δανειστή. Δηλαδή, όσο δανειζόμαστε μόνο από τους δανειστές, θα υποχρεωνόμαστε να δεχόμαστε και τους όρους τους. Εάν καταφέρουμε να δανειζόμαστε και από τις αγορές, οι οποίες δεν είναι και αυτές αθώες και αυτές θα μας πιέζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημιουργούν δυνατότητες και μπορεί κανείς να αξιοποιήσει και αντιθέσεις μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν θα μας δημιουργήσει μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας. Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη γι' αυτό. Και πότε θα έρθουν, ναι, και θα έρθω σε αυτό. Αλλά θέλω να εξηγήσω ποιο είναι ο στόχος και ποιο είναι το μέσο. Ο στόχος λοιπόν είναι να φύγουμε από την Επιτροπή, να τελειώνουμε με τα μνημόνια, να αποκτήσουμε βαθμούς αυτονομίας και θα έλεγα και μεγαλύτερης ευθύνης να σχεδιάσουμε εμείς το μέλλον μας. Και αυτό λοιπόν προϋποθέτει να είμαστε άλλα και να βγούμε στις αγορές. Το πότε θα βγούμε στις αγορές, θα σας κάνω μια πρόταση απλή, να κοιτάμε τα επιτόκια. Διότι το θέμα δεν είναι απλώς να βγούμε στις αγορές, ναι, αλλά να βγούμε και με χαμηλά επιτόκια. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα δανείστηκε, αν θυμάμαι καλά, την άνοιξη του 10 πριν μπούμε στα μνημόνια, με 6%. Ήδη το 13 ομόλογο είναι χαμηλότερα σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε ότι πρέπει να βγούμε με 5,5. Πρέπει λοιπόν να Πρέπει να βγούμε με πόσο, κύριε Αντιπρόεδρε? Όσο γίνεται χαμηλότερο. Μπορούμε να βάλουμε ένα πήχη. Είναι μια πολιτική απόφαση αυτή, την οποία θα πάρει η κυβέρνηση. Και όταν πάρει την απόφαση, θα μετρήσει δύο πράγματα. Το χρόνο και τη δυναμική που θα μας δώσει το να βγούμε στις αγορές. Διότι πρέπει να σου πω, δεν έχουμε και μεγάλες ανάγκες δανειακές τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να δανειστούμε, πρέπει να ανανεώσουμε το. Αυτή η προσπάθεια γίνεται όταν θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ουσιαστικά για να μπορούμε Όχι, να δανειστούμε. Και από πριν. Ναι, η προσπάθεια λέω για τις ανάγκες δανεισμού. Ναι. Μεγάλες ανάγκες δανεισμού βεβαίως, είναι μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Βεβαίως. Αλλά και τώρα, αν δανειστούμε, ας πούμε, αν ανανεώσουμε το ομόλογο που είχε βγει επί της προηγούμενης κυβερνήσεως ή το 19, θα είναι θετικό να το έχουμε ανανεώσει και να το πάμε παραπέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μην Αυτό είναι τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτό το ομόλογο που λέτε. Του Ιουλίου θα καλυφθεί από τη δόση που πήραμε. Μιλάμε για το ομόλογο του 19. Μάλιστα. Άρα, εμείς το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να αποκτήσουμε τη δυνατότητα ή δυνατόν να βγούμε και μόνοι μας στις αγορές, χωρίς βοήθειες. Βεβαίως, ταυτόχρονα, εάν έρθει και η βοήθεια, δηλαδή αν ταχθούμε στο QE, στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αυτό θα είναι καλύτερο. Τώρα, στο πότε προβλέψεις κάνουν οι επενδυτές. Εγώ πολιτικά θεωρώ, αξιολογώντας τα γεγονότα, δεν αποκλείω και εντός του 17, όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός, παρά την καθυστέρηση που είχαμε, δεν αποκλείω και εντός του 17 να μπορέσει να γίνει δοκιμαστική έξοδος. Μάλιστα, κύριε Δραξά, και τώρα να πάμε στην ανάπτυξη. Αναπτυξιακή τράπεζα. Μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες τι σημαίνει αναπτυξιακή τράπεζα, ποιος θα είναι ο ρόλος της, θα μπορέσει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά ή παράλληλα με το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα? Μέσα σε αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα μπορούν να μπουν και κάποιες μη συστημικές τράπεζες? Πώς είναι αυτό το μοντέλο? Το παράλληλα. Παράλληλα και εναλλακτικά, όχι ανταγωνιστικά. Καταρχήν να εξηγήσω, δεν υπάρχουν πανάκια, δεν είναι πανάκια για αναπτυξιακή τράπεζα, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις. Υπάρχουν όμως εργαλεία χρήσιμα και αναγκαία. Αναπτυξιακή τράπεζα, η Ελλάδα και η Μάλτα είμαστε οι δύο χώρες της Ευρώπης που δεν έχουμε. Οι δύο-τρεις. Έπρεπε να είχε γίνει αναπτυξιακή τράπεζα ήδη από το 1990. Επειδή είμαι παλιότερο, σας θυμίζω, επί οικουμενικής κυβέρνησης το είχαμε συζητήσει αυτό. Τι θα είχε συμβεί? Θα μπαίναν όλοι οι ευρωπαϊκοί πόροι σε αυτήν την αναπτυξιακή τράπεζα και με, πώς να το πω, με
υποθήκη με μία έννοια, χρησιμοποιώντας αυτούς τους πόρους, θα μπορούσαμε να δανειστούμε και άλλα χρήματα ή να αντλήσουμε και άλλους πόρους κλπ. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα λοιπόν είναι ένας θεσμός που σχεδιάζει την ανάπτυξη, συντονίζει φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη. Μπορεί να έχει μέσα τομείς, τομέας χρηματοδότησης των υποδομών, τομέας χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τομέας χρηματοδότησης περιφερειακής ανάπτυξης. Είναι θέμα σχεδιασμού. Το άλλο που κάνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα, δημιουργεί δεσμούς, χρησιμοποιείται ως γέφυρα για συνεργασίες με άλλες τράπεζες αναπτυξιακές που κατά κανόνα είναι δημόσιου χαρακτήρα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, άλλες, η Παγκόσμια Τράπεζα, τράπεζες που δημιουργεί η Κίνα, άλλες χώρες. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ένα εργαλείο που να κάνει αυτή τη δουλειά. Επομένως, είναι ένα κενό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, πρέπει να υλοποιηθεί. Εμείς το είχαμε αρχίσει από το 2015. Βλέπουμε εδώ ότι καμιά φορά και οι θεσμοί σκέφτονται συντηρητικά ή υποκύπτουν σε πιέσεις, διότι υπάρχουν, ας πούμε, συντηρητικοί θεσμοί εδώ ή μικροσυμφέροντα ή συντεχνιακά συμφέροντα. Κάποιοι, ας πούμε, βλακωδώς κατά την άποψή μου, παίρνουν θέση αρνητικά. Ενώ πρέπει να γίνει αναπτυξιακή τράπεζα και να βοηθήσουν. Αυτό τι σημαίνει για τους πολίτες, κύριε Δραγασάκη, τι τους λέμε? Δηλαδή, με αυτή την αναπτυξιακή τράπεζα ή με την ανάπτυξη, πότε οι πολίτες στην πραγματική οικονομία θα μπορέσουν να δουν κάποια σημάδια βελτίωσης? Η Αναπτυξιακή Τράπεζα ως μέρος του όλου συστήματος θα βοηθήσει να πετύχουμε επενδύσεις περισσότερες, να λύσουμε προβλήματα υποδομών, να δημιουργηθεί απασχόληση και να επιτευχύνουμε τη μείωση ανεργίας. Φέτος, το πρώτο πεντάμινο για το οποίο έχω πρόχειρα τα στοιχεία, μέχρι το Μάιο δηλαδή, παρόλο που ήταν περίοδος δύσκολη, δεν είχαμε βεβαιότητα. Είχαμε 215.000, είναι η διαφορά προσλήψεις μείον απολύσεις, δηλαδή καθαρές θέσεις εργασίας. Τώρα, έχοντας και αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες, μπορούμε να επενδύσουμε μια ρεαλιστική προσδοκία ότι μπορούμε να πάμε σε μια περίοδο ταχύτερης ακόμα μείωσης ανεργίας. Ναι, όμως, κύριε Δραγασάκη, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι υπάρχει υπερφορολόγηση. Δεν μπορούν να έρθουν οι επενδυτές γιατί το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι αυτό που μπορεί να προσελκύσει τις επενδύσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις της ιδιωτικοποίησης. Ο κύριος Ρέγκλινγκ είπε ότι ο κύριος Τσακαλώτος καλός είναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι υπουργοί οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις συμφωνίες, δεν προχωράνε τις ιδιωτικοποίησεις. Παρόλο που ο κύριος Ρέγκλινγκ έκανε σήμερα μια θετική δήλωση για την Ελλάδα, δεν θέλουμε να γίνει μαζί του, αλλά θέλει να γίνει αξιολογητής υπουργών, να αλλάξει επάγγελμα. Δεν είναι δουλειά του καθένα να αξιολογεί τους υπουργούς μιας άλλης κυβέρνησης. Επομένως, κλείνω την παρένθεση για να έρθω στο ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα η αντιπολίτευση έχει επιδοθεί εδώ και χρόνια σε μια καταστροφολογία. Τα πάντα καταστρέφουν. Δηλαδή, αν σας πω εγώ τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, ότι είχαμε αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 10%, ότι είχαμε αύξηση των επενδύσεων κατά 13%, ότι είχαμε αύξηση του λιανικού, του τζίρου, του όγκου των λιανικών πωλήσεων κατά 2,8%, το ότι είχαμε αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6%. Αυτή είναι μια εικόνα που θα πει κανείς, καλά, όντως συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα? Και όμως συμβαίνουν. Αν πω για την αύξηση που έχουμε των τουριστών και των εισπράξεων από τους τουρίστες το πρώτο τετράμινο. Αυτό λοιπόν που μου λέτε είναι εν μέρει υπαρκτά προβλήματα, εν μέρει και μια καταστροφολογία η οποία γίνεται και η οποία από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν έχει νόημα και αν θέλουν να τη συνεχίσουν. Κύριε Δραγασάκη, πάμε λοιπόν σε επενδύσεις. Υπάρχουν προβλήματα γραφειοκρατίας και προβλήματα, βεβαίως. Το ελληνικό κράτος ήταν και επομένως ως ένα βαθμό παραμένει ακόμα εχθρικό. Εχθρικό για τις επενδύσεις. Δεν είδατε τι έγινε στο ελληνικό. Εμείς αποφασίσαμε πολιτικό κόστος, διότι είχαμε διαφορετική θέση ως κόμμα. Ναι, στην επένδυση του ελληνικού και στην πορεία βγαίνουν προβλήματα με δασικές εκκρεμότητες, με αρχαιολογικές εκκρεμότητες. Αυτά δεν τα δημιουργεί η κυβέρνηση. Έχουμε ένα νομικό σύστημα, ένα νομοθετικό, ένα νομικό πλαίσιο, ένα διοικητικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι προσαρμοσμένο στο πώς θα επιταχύνω εντός του κράτους δικαίου, εντός των δικλείδων ασφαλείας και για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του νομιμότητας, πώς θα επιταχύνω. Οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι δεδομένες. Όμως αυτή η κυβέρνηση έτρεξε όλα αυτά ή καθυστέρησε? Γιατί κατηγορείται ότι καθυστέρησε σε πολλά από αυτά τα θέματα που περιγράψατε. Καταρχήν, εγώ δεν θα υπερασπιστώ ότι έχουμε την τέλεια κυβέρνηση και δεν θα το έκανα ποτέ αυτό αν είχαμε και ρυθμό ανάπτυξη των επενδύσεων οσοδήποτε. Ο ρόλος μας είναι διαρκώς να κυβερνούμε ασκώντας αυτοκριτική στο τι πρέπει να βελτιώσουμε. Όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, υπάρχει δυστοκία. Για παράδειγμα, θα σας φέρω ορισμένα παραδείγματα που ξεκινάει η κυβέρνηση με μια σωστή αφετηρία να λύσει θέματα. Παράδειγμα,
ανασφάλιστα οχήματα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε στους δρόμους. Γιατί αν έχουμε ένα ατύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα, έχουμε πρόβλημα. Όπως επίσης υπάρχει διαρροή εσόδων. Όμως, με τον τρόπο που γίνεται, ότι δεν υπάρχουν τα δεδομένα και γίνεται όλο αυτό το λαλούμ και κάποιοι το χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, με τους συμβασιούχους. Πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα χρόνιο. Αλλά βλέπουμε ότι αυτούς τους ανθρώπους που πήγατε να τους λύσετε το πρόβλημα, τώρα είναι απέναντι και είναι στους δρόμους. Να σας πω και ένα τρίτο. Για τους δασικούς χάρτες. Δεν έγινε ποτέ κτηματολόγιο. Προσπαθούμε να κάνουμε τους δασικούς χάρτες. Πάλι όμως εμπλοκές με τις ιδιοκτησίες, όλα αυτά. Να σου πω και ένα άλλο που μου λέγανε σήμερα. Σε μία περιοχή, το ένα Υπουργείο γνωρίζει Natura και το άλλο Υπουργείο εγκρίνει ιχθυοκαλλιέργεια. Τι είναι αυτά τα φαινόμενα όλα που μου είπατε και άλλα μπορώ να σα πω περισσότερα. Εντάσσονται σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε προβλήματα και αντιφάσεις μετάβασης από το παλιό σύστημα στο καινούριο σύστημα. Από το παλιό μοντέλο ανάπτυξη στο καινούριο μοντέλο ανάπτυξη. Το παλιό ήταν, πάρω τους συμβασιούχους, το παλιό σύστημα, το παλιό μοντέλο ήταν διορισμοί συμβασιούχων, πελατειακά δίκτυα, το πρόβλημα κάτω από το τραπέζι, φτάσαμε να είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες συμβασιούχους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 560.000 μόνιμους υπαλλήλους και 75.000 συμβασιούχους, από τους οποίους ένας αριθμός που δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό είναι εποχιακή. Δηλαδή, το καθαυτό πρόβλημα των συμβασιούχων έχει περιοριστεί σε ένα αριθμό κάποιων δεκάδων χιλιάδων. Είναι πώς να το πω, είναι το παλιό που επιβιώνει και ακριβώς πρέπει αυτά να βρούμε έστω μεταβατικές λύσεις για να τα λύσουμε μέχρι να πάμε στη μόνιμη καθαρή λύση. Ποια είναι? Έχουμε μόνιμες και οργανικές θέσεις, μόνιμες και ανάγκες που καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες μάλιστα. Διαγωνισμός, μόνιμο πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και αν τελειώνουμε. Αυτή είναι η λύση. Αυτό που σας έλεγα πριν. Το παλιό σύστημα επέτρεπε, ας πούμε, να γίνονται διάφορες επενδύσεις χωρίς κριτήρια και είπα το παράδειγμα της ιχθυοκαλλιέργειας. Το νέο σύστημα όμως, το νέο χωροταξικό που ετοιμάζει ο κύριος Σταθάκης, ο κύριος Οφάμελος, απαιτούν αυστηρότερη, ας πούμε, προστασία ορισμένων περιοχών κλπ. Άρα, χωρίς να δικαιολογώ, το λέω ίσα-ίσα για να υποδηλώσω την ανάγκη όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και οι φορείς της κοινωνίας να διεκδικούν το καινούριο, να κατανοούν τα εμπόδια, να στρέφονται ενάντια σε όποιον εμποδίζει το καινούριο να επικρατήσει. Αυτή θα είναι μια διαδικασία, εγώ τη λέω γόνιμη διαδικασία. Αρκεί να είναι και αποτελεσματική. Έχουμε και αποτελέσματα. Δεν είμαστε πια στη λευκή σελίδα. Και μόνο το ότι το συζητάμε αυτό και μόνο το ότι ήδη σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας έχουμε δημιουργήσει όχι την έξοδο από την κρίση ακόμα, αλλά έχουμε δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια δυναμική επανεκκίνηση, αυτό νομίζω ότι είναι. Κύριε Δραγασάκη, για να κλείσουμε κιόλας για την ανάπτυξη, βλέπω ότι για πρώτη φορά ως πλήρες μέλος συμμετείχε η Ελλάδα στην ετήσια σύνοδο της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων. Τι μπορούμε να αντλήσουμε από εκεί, ποια είναι τα μηνύματα για τους επενδυτές. Και τι θα γίνει με τα capital controls. Πολλοί λένε ότι σε συνθήκες περιορισμού κεφαλαίων είναι δύσκολο να έρθουν επενδύσεις. Ξανά μπαίνει το θέμα των επενδύσεων. Να πω λοιπόν κάτι πιο ολοκληρωμένο αν μπορώ. Θέλουμε να έρθουν ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Αλλά πριν από αυτό θέλουμε να αναζωογονηθεί η επενδυτική δραστηριότητα μέσα από την Ελλάδα. Προχθές, μάλλον τελευταία, αν θα το έχετε προσέξει, ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν βγάλει ομόλογο. Και είδαμε ότι τα ομόλογα αυτά καλύφθηκαν πολύ γρήγορα και με σχετικά χαμηλό επιτόκιο. Δεν έχω το πρόχειρο το στοιχείο. Το τελευταίο ομόλογο μιας επιχείρησης μεγάλης, νομίζω το επιτόκιο ότι προσεγγίζει το 3%. Έτσι. Τι δείχνει λοιπόν αυτό? Ότι παρά την κρίση που έχουμε περάσει και πόροι υπάρχουν. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον, που πρέπει να βρούμε τρόπους να τους ενεργοποιήσουμε και βεβαίως χώροι και δυνατότητες για επενδύσεις υπάρχουν. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Για να κινηθεί λοιπόν η επενδυτική διαδικασία, θέλουμε να ολοκληρώσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο και να ξέρει όλος ο κόσμος και εντός και εκτός της Ελλάδας πού θα εξειδικευτούμε, ποια θα είναι η νέα παραγωγικότητα της Ελλάδας, τι άλλο θα κάνουμε εκτός από τουρισμό και ναυτιλία. Που υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά, αλλά το λέω σχηματικά για να κατανοηθεί. Να αρθεί αυτή η αβεβαιότητα
Είμαστε πάντα με μνημόνια? Θα μπορούμε να κυβερνάμε τους εαυτούς μας? Θα σηκώνεται κάποια στιγμή ένας Ευρωπαίος και θα κάνει μια δήλωση και θα ανατρέπεται το σήμα στην Ελλάδα? Αυτοί είναι οι μεγάλοι παράγοντες αβεβαιότητας, οι οποίοι στο μέτρο που τους εξαλείφουμε θα δείτε και το επενδυτικό κλίμα να αλλάζει και να ενισχύεται, χωρίς να υποτιμώ καθόλου τα προβλήματα διοίκησης, αλλά αυτά γίνονται καμιά φορά και άλοθη. Εγώ έχω πει, όπου υπάρχει σοβαρή επένδυση, να τεθεί συγκεκριμένα και να κινητοποιηθεί είτε το αρμόδιο Υπουργείο είτε τα άλλα όργανα που έχουμε, να αντιμετωπίσουμε de facto και την κάθε. Ήθελα μόνο μια κουβέντα για να πω ανάπτυξη, αναπτυξιακή τράπεζα. Και για τα capital controls, να μου πείτε, αν έχετε μια εκτίμηση. Τα capital controls και αυτά είναι αποτέλεσμα, δηλαδή οι asset, καταρχήν έχουν χαλαρώσει αρκετά, θα χαλαρώσουν κι άλλο. Η εξάλληψή του είναι συνάρτηση του να κρίνει κάποιο πώς νιώθουν οι καταθέτες. Διότι λέγεται ότι υπάρχουν ακόμα χρήματα, ας πούμε, έξω από τις τράπεζες. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε μία μικρή αλλά διαρκή εισρωή καταθέσεων προς τραπεζικό σύστημα. Και σε περιόδους αβεβαιότητας δεν βλέπουμε αυτή την εκτροπή που είχαμε παλιά, την εκροή. Άρα είναι θέμα να αποφασιστεί από την κυβέρνηση, από την Τράπεζα της Ελλάδας, σε συνεργασία. Και είναι όλες οι υπόλοιπες συνθήκες που μας περιγράψατε. Εγώ ήθελα μόνο να πω για την στήριξη της ανάπτυξης. Πάλι και εδώ θα πω ότι εμείς πρέπει να σχεδιάζουμε τα πάντα καταρχήν με βάση τις δικές μας δυνάμεις. Έχουμε υποτιμήσει, λόγω της μεγάλης καταστροφικής κρίσης, έχουμε υποτιμήσει ότι διαθέτουμε δυνατότητες και σε ανθρώπινους πόρους και σε υλικούς πόρους. Προχθές κάναμε στο ΚΙΣΥΠ μια ευρεία σύσκεψη υπουργείων. Παντού υπάρχουν δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται σωστά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να νοικοκυρευτούν καλύτερα. Άρα, να σχεδιάσουμε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα με βάση τους δικούς μας πόρους, αλλά πρέπει να γίνει και μια συζήτηση με τους Ευρωπαίους τι εννοούν όταν λένε στήριξη. Παραδείγματος χάρη, δικαιούμαστε τα χρήματα που είναι τα κέρδη από τα ομόλογα τα ελληνικά που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και άλλες εθνικές τράπεζες. Είναι τα λεγόμενα κέρδη του SP και ΑΦΑ κλπ. Αυτά είναι μερικά δισεκατομμύρια. Μπορούμε λοιπόν να προσδοκούμε ότι κάποια από αυτά τα δισεκατομμύρια θα δοθούν για να πρικοδοτήσουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα ή για να, για να ενισχύσουμε τις δημόσιες επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια? Αυτό θα είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος για να εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σήμερα στο πεδίο ακριβώς που το χρειαζόμαστε περισσότερο. Μάλιστα. Δηλαδή στο πεδίο της απασχόλησης, των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤΕΝΑ. Στις Βρυξέλλες βρίσκονται για